Θα πρέπει να γίνει να γίνουν πολλά προσδόκητα για να χάσει αυτό το ζευγάρι, να μην μπει στα μετάλλια αυτό το ζευγάρι, έτσι για να μπει το ζευγάρι από το Ισραήλ στα μετάλλια. Είναι σχεδόν αδύνατο, θα έλεγα. Τατιάνα Νάφκα, Ρόμαν Κοστομάροφ, το τελευταίο ζευγάρι που θα εκτελέσει απόψε, το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ο πύχης είναι τοποθετημένος στους 205,30 βαθμούς. Τόσους βαθμούς έχει συγκεντρώσει η Ελένα Κρουσίνα και ο Ρούσλαν Κόντσαροφ από την Ουκρανία, που αυτή τη στιγμή προηγούνται. Αυτό το χειροκρότημα τα λέει όλα.
Τατιάνα Ναύκα, Ρόμαν Κοστομάροφ. Οι σίγουροι νικητές, θα έλεγα, αυτού του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος καλλιτεχνικού Βαδινά στο χορό. Περσινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης με αυτή την υπέροχη ερμηνεία στη μουσική του Πουτσίνη από την Τόσκα έδειξαν τις απεριόριστες πραγματικά δυνατότητές τους. Ένα πραγματικά υπέροχο πρόγραμμα που καθήλωσε τους πάντες τόσο μέσα στο παγοδρόμιο Παλαβέρα όσο και εμάς μπροστά στις οθόνες μας. Ρωσία μια στήρευτη πηγή πραγματικά ταλέντων. Δέστε την ομοιογένεια στις κινήσεις, τον υπέροχο ρυθμό. Την πρωτοτυπία στις φιγούρες. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο χορός στο καλλιτεχνικό Παντινάς. Η καλύτερη τους επίδοση σε βαθμολογία στο χορό, στο ελεύθερο πρόγραμμα 117-14 και σε σύνολο 225-79. Οτιδήποτε πάνω από 205-30, τόσα έχει η Ελένα Κρουσίνα και ο Ρούσλαν Κόντσαροφ και το χρυσό μετάλλιο είναι δικό τους, μαζί με τις 30.000 δολάρια. Τόσο είναι το βραβείο. Για την τεχνική 42-57. Για την σύνθεση του προγράμματος, εδώ κι αν έχουμε μεγάλες βαθμολογίες, 64-59. Είναι η πιο ψηλή βαθμολογία που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σύνθεση προγράμματος. Το σύνολο 107-16 για το ελεύθερο, να δούμε πού θα πάνε. 214-97. Και είναι πρώτη. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για Τατιάνα Ναύκα και Ρόμαν Κοστομάροφ από την Ρωσία. Αργυρό μετάλλιο για Ελένα Κρουσίνα και Ρούσλαν Κόντσαροφ από την Ουκρανία. Και χάλκινο μετάλλιο σε Ισαμπέλ Τελοπέλ και Ολίβια Σενφέλτερ από την Γαλλία. Θα πούμε ότι στον ήχο...